Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας. Γεια σας και καλό μήνα. Κύριε Πετρίδη, πώς προέκυψε αυτή η συμφωνία? Ήταν στα πλαίσια της δικής σας αναζήτησης για τέτοιες συμφωνίες? Εμείς πάντα αναζητούμε χορηγούς. Μπορώ να πω ότι η προσπάθεια αυτή ανήκει στον κύριο Κόλκα. Βάλαμε το χεράκι μας και εμείς λίγο. Το βάλατε σημαντικά και πάρα πολύ. Μακάρι να υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό που κάνετε για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Γνωρίζετε άλλωστε τα βήματα αυτά. Οι χορηγίες είναι ελάχιστες και αυτοί που μας κάνατε εσείς ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντική. Η στοίχημα είναι στοίχημα.gr, είναι μια σοβαρή εταιρεία που δραστηριοποιείται στο στοιχηματικό, σαϊτικό, ίντερνετ κτλ. Και θεωρούμε ότι είναι μια από τις αξιολογότερες εταιρείες στον ελλαδικό χώρο. Είναι από τις πλέον συνεπείς, είναι από αυτές που εξελίσσονται σταδιακά, την παρακολουθούμε, παίζουμε στη στοίχημα, ανάλογα στη στοίχημα, δεν μπορούμε άλλωστε να μην κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η συμφωνία, κύριε Πετρίδη, τι ακριβώς θα... Αυτή η συμφωνία θα διαρκέσει ένα έτος, με δικαίωμα ανανέωση βεβαίως, τόσο από τη μία την εταιρεία από την άλλη, αλλά και με κοινή συμφωνία. Θεωρούμε όμως ότι η συμφωνία αυτή θέλουμε και ευελπιστούμε να έχει δικαίωμα. Είμαστε σήμερα εδώ με τον εκπρόσωπο της εταιρείας στοίχημα, να οριστικοποιήσουμε ουσιαστικά μια συμφωνία που έχει προηγηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή εδώ και η ομάδα ήδη εμφανίζεται στα μάτς με την φανέλα στοίχημα. Και βέβαια η ονομασία από σήμερα και μετά την υπογραφή θα λέγεται πλέον στοίχημα PAOK.gr. Θα ονομαστεί η εταιρεία σαν στοίχημα PAOK. Αυτό ήταν πρόταση της εταιρείας να είναι τόσο μεγάλη η συμφωνία, γιατί όταν μιλάμε για χορηγία στο όνομα είναι ό,τι σημαντικότερο, ό,τι πιο μεγάλο μπορεί να γίνει. Ναι, ήταν επιθυμία της εταιρείας στοίχημα. Εμείς το είδαμε, δεν μας ενοχλεί καθόλου, μακάρι είπα να βρεθούν και άλλοι χορηγοί. Δεν μας ενοχλούν τα τμήματα του Εραστέχνη, μιλάω για το Εραστέχνη γενικότερα τώρα, ότι δεν μας πειράζει εάν μπει μπροστά το όνομα του χορηγού. Κύριε Πετρίδη, η βοήθεια μετράει για μας, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μπούμε σε οικονομικές λεπτομέρειες. Πάντως, μια γενική ερώτηση. Αυτή η συμφωνία βοηθάει τον ΠΑΟΚ να βγει η χρονιά ή τον βοηθάει να αναπτυχθεί, να περιμένει κάτι καλύτερο στη φετινή χρονιά? Κοιτάξτε, αυτά είναι αλληλέρδα. Τα πάρει και τα δύο μαζί. Και ανάση οικονομική παίρνουμε βεβαίως. Γιατί είναι ποσό σημαντικό. Δεν θα το αναφέρω για ευνόητους λόγους. Αλλά είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό για να δεχθούμε τώρα εμείς να αλλάξουμε και το όνομα στο χάτμπο τουλάχιστον. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν το πήραμε έτσι ελαφρά την καρδιά και το κάναμε. Άρα η βοήθεια αυτή είναι αναπτύσσει το τμήμα και βοηθάει στην τρέχουσα. Τα οικονομικά τα γνωρίζει βεβαίως καλύτερα από όλους. Κύριε Πετρίδη, τώρα που σας έχουμε και στον αέρα, τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα στο τμήμα χάτμπολ? Τα λέμε κάθε εβδομάδα με τον Ηλία, οι μεγάλες νίκες λείπουν στα ντέρμπι. Κατά τα άλλα, είναι σταθερή πορεία. Ναι. Εγώ πάντοτε λέω το εξής. Ας μην χάσουμε από τα μη ντέρμπι, από τα μικρά. Ναι. Εκεί πάντα τα ομάδες οι οποίες δεν τις υπολογίζεις κρίνουν παγίδες. Βεβαίως. Το να χάσεις από μια ομάδα η οποία διεκδικεί επίσης όλη τον τίτλο δεν είναι και καταστροφή. Εάν όμως χάσεις από μια ομάδα η οποία επιβιβάζεται, είναι προς τα κάτω, εκεί είναι πραγματικά μια μεγαλύτερη. Είναι μια ήττα που δεν την καλύπτεις. Ναι, ναι, αλλά έχει να κερδίσει χρόνια ο ΠΑΟΚ ένα ντέρμπι. Ή την ΑΕΚ και το Διομήδη. Ναι, έτσι όπως το λέτε. Είναι τρία χρόνια τώρα που παλεύουμε να κερδίσουμε αυτές τις δύο ομάδες, οι οποίες πρωταγωνιστούσαν μαζί με εμάς βέβαια τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ όμως ότι θα ανατρέψουμε αυτήν τη διαφορά και θα τερματίσουμε εμείς στη θέση εκεί που επιθυμούμε τα τελευταία τρία χρόνια. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε φέτος. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, γιατί την περασμένη εβδομάδα φιλοξενήσαμε τον Δημήτρη Τζακίρη, ο οποίος είπε ότι βεβαίως υπάρχει μια ανάπτυξη, υπάρχει μια καλύτερη παρουσία, έχουμε καλύτερη ομάδα. Μας λείπει το ένα κλικ, μας είπε, σε επίπεδο οργάνωσης, στελέχωσης ίσως, κάποια ακόμα πρόσωπα που θα μας βοηθήσουν. Τέτοιες συμφωνίες θα βοηθήσουν ώστε να αναπτυχθεί και εκεί η ομάδα? Κοιτάξτε, ό,τι αφορά αυτά που τα διάβασα τις δηλώσεις του Δημήτρη Τζακίρη, τώρα λεπτομέρειες πάντοτε υπάρχουν. Πάντοτε είναι προς την κατεύθυνση. Ψάχνεις πάντοτε κάτι καλύτερο, ναι. Φυσικά, δεν είμαστε εδώ. Θεωρώ ότι σήμερα το προπονητικό τμήμα απαρτίζεται από τρία άτομα και όχι από δύο, που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Προσθέθηκε
και ένας ακόμα, ο οποίος είναι ο ποδηλάτης μας, ο Ταμουρίδης. Σημαντικά, αυτά δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, η προσπάθεια, ο εξοπλισμός είναι καταπληκτικός. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτερα από πέρυσι, αλλά πάντοτε το καλό θα το κάνουμε καλύτερο. Αυτό είναι σίγουρο. Και εκεί προσπαθούμε. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά. Να μιλήσουμε και με τον κύριο Κωνσταντόπουλο λίγο. Βεβαίως, αν είναι εύκολο. Βεβαίως, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας χαιρετώ και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας από την εξωτική Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα σας, κύριε Κόλκα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα και στο κρεατό σας. Τι γίνεται, πώς είστε? Εντάξει, ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, χαρούμενες και οι δύο μεριές. Τώρα ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε και τη σχετική παρουσίαση. Οπότε είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Πείτε μας πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, γιατί μαθαίνουμε ότι έχετε κάποιες και άλλες συμφωνίες. Πώς επιλέγετε, ας πούμε, τα τμήματα στα οποία, ή τους αθλητές με τους οποίους θα συνεργαστείτε? Καταρχήν, η εταιρεία μας πιστεί στις αρχές της και στο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της. Στηρίζει όχι μόνο τον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά και τα ερασιτεχνικά σωματεία και τους αθλητές τους που πραγματικά έχουν ανάγκη αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Η επιλογή του ΠΑΟΚ δεν ήταν κάτι δύσκολο, τεράστιο σωματείο και μεγάλο μερίδιο ευθύνης, κατά τα ψέματα, το είχε ο κύριος Κόλκας. Αυτό είναι. Που μας έρθει και τον ευχαριστώ κιόλας πολύ και στον αέρα, που μας έφερε σε επαφή με την ομάδα και καταφέραμε να κάνουμε μια win-win συνεργασία με αμοιβαία ωφέλη. Ουσιαστικά, να πιστέψω ότι είναι μια αρχή αυτή η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω. Ουσιαστικά είναι η πρώτη επαφή. Σαφώς. Εμείς βρισκόμαστε ουσιαστικά στο τρίτο έτος της ζωής μας. Είναι η πρώτη μας χρονιά που πραγματοποιούμε χορηγικές συνεργασίες. Του χρόνου θα είναι ακόμα περισσότερες και ευελπιστώ ειδικά τη συνεργασία αυτή με τον ΠΑΟΚ να την επεκτείνουμε και σε άλλα τμήματα. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Είχε γίνει μια προσπάθεια και με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος? Έχουμε συζητήσει, μιλάμε. Εντάξει. Έχουμε ακόμα καιρό μπροστά μας. Ωραία. Επιδιώκετε σίγουρα... Τίποτα δεν τελειώνει φέτος. Επιδιώκετε σίγουρα την προβολή της εταιρείας. Πού άλλο στοχεύετε, πέρα από αυτό το αυτονόητο? Αυτό είναι το αυτονόητο. Προσπαθούμε να στηρίξουμε σωματεία που πραγματικά έχουν ανάγκη, και δεν εννοώ επαγγελματικά σωματεία, εννοώ ερασιτεχνικά σωματεία. Εμείς, επιθυμία μας ήταν εξ αρχής να κάνουμε μια συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που καταφέραμε και είναι στο handball και με μια σημαντική χορηγική συνεργασία όπως αυτή της ονοματοδοσίας της ομάδος, που είναι η πιο σημαντική για μας, θεωρώ ότι καταφέραμε για πρώτη χρονιά πολλά πράγματα. Και ευελπιστώ ότι θα είμαστε μαζί για πολλά χρόνια, όχι μόνο στο handball αλλά και σε άλλα αθλήματα. Επειδή γνωρίζω αρκετούς αθλητές, όχι σε ατομικά αθλήματα ουσιαστικά, που δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν τα έξοδα που χρειάζονται, πώς έχετε κινηθεί σε αυτήν την ιστορία με τα αθλήματα? Γιατί είχα διαβάσει ένα δελτίο τύπου, θυμάμαι, ότι έχετε αναλάβει αρκετούς αθλητές που είναι για την Ολυμπιάδα, για τα παγκόσμια. Πώς έχετε κινηθεί? Ακριβώς. Πριν ένα-δυο μήνες ο κύριος Καπράλος απευθύνθηκε στην πολιτεία και στον ΟΠΑΠ για να ζητήσει κάποια χρήματα για να στηρίξουν την Ολυμπιακή ομάδα που θα πάει στο Ρίο για το 2016. Δυστυχώς βρήκε πόρτες κλειστές, οπότε αναγκάστηκε ο άνθρωπος να στραφεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Με το που επικοινώνησε μαζί μας και μας παρουσίασε το project, εμείς ήμασταν αμέσως πολύ δεκτικοί. Καταφέραμε και ήμασταν ο δεύτερος μεγαλύτερος χορηγός αθλητών. Υιοθετήσαμε σε εισαγωγικά το Λευτέρη τον Πετρούνια, την Βασιλική τη Μιλούση, την Κατερίνα την Στεφανίδου, τα κορίτσια του beach volley την Αρβανίτη και την Τζαρτσάνη. Και εμείς θα τα χορηγούσαμε, να ξέρεις, μας προλάβατε. Και σύντομα θα παρουσιάσουμε και μια ακόμα μεγάλη χορηγία, αλλά ας το κρατήσουμε για έκπληξη, πολύ μεγάλη χορηγία εθνικής ομάδος. Οπότε δίνουμε έτσι και ένα hint έτσι στην εκπομπή, να έχει κάτι να περιμένει. Ωραία. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Πάντα ευχαριστώ τέτοια. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την διοίκηση του ΠΑΟΚ, γιατί κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και κλείσαμε μια πολύ δυνατή συνεργασία.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα και καλό μήνα και πάλι.